θεωρώ ότι το θέμα είναι πάρα πολύ σοβαρό. Από τη μια πλευρά. Από την άλλη, δεν υπάρχει η σοβαρότητα και η υπευθυνότητα από την Περιφερειακή Αρχή προκειμένου να κατανοήσει ότι αυτή τη στιγμή μιλάμε για ανθρώπινες ζωές και πολύ περισσότερο μιλάμε για την εκπαιδευτική διαδικασία η οποία καθημερινά τρέχει και δυστυχώς για τα παιδιά δεν είναι αυτή που θα έπρεπε. Και τι θέλω να πω. Θέλω να πω ότι όλα αυτά τα ζητήματα έπρεπε να έχουν λυθεί από την περσινή χρονιά. Υπάρχει ένα νομοθετικό πλαίσιο το οποίο δεν βοηθάει, πρέπει να το πούμε, όμως δεν γίνεται και καμία παρέμβαση, καμία πίεση από την Περιφερειακή Αρχή προκειμένου να κατανοηθεί η δυσκολία μιας νησιωτικής ακριτικής περιοχής προκειμένου να αντιμετωπίσει ζητήματα που έχουν να κάνουν με χωριά, με γειτονιές, με μεταφορά μαθητών από ένα σχολείο σε άλλο και ούτω καθεξής. Αυτό λοιπόν το στοιχείο σε συνδυασμό με την έλλειψη προσωπικού και τις γραφειοκρατικές διαδικασίες που ακολουθούνται εδώ και χρόνια έχει οδηγήσει αυτόν τον τραγέλαφο ούτως ώστε να μεταφέρονται τα αδερφάκια από το ένα χωριό προς το σχολείο τους και τα άλλα αδερφάκια επειδή είναι στην πρώτη και τη Δευτέρα να μην μεταφέρονται ή να υπάρχουν μαθητές σε γειτονικό προς το σχολείο μέρος, συνοικία και να μην μεταφέρονται. Και σε άλλες περιπτώσεις όπως είναι στην περιοχή του Πυριού, στην περιοχή των Ενίτων, της Καλλιμασιάς και στα βόρεια στην περιοχή των Καρδαμήλων. Θεωρώ λοιπόν ότι αυτό έχει να κάνει με την θέση και τη στάση που κρατάει η Περιφερειακή Ενότητα Χίου και συγκεκριμένα ο Αντιπεριφερειάρχης ο κ. Βουλής προκειμένου να βάλει σε μια τάξη την όλη αυτή κατάσταση και να υποχρεώσει τους όλους συμμετέχοντες σε αυτή τη διαδικασία να σταθούν στο ύψος των περιστάσεων. Στο ύψος των περιστάσεων τι σημαίνει. Δεν μπορούμε να συζητάμε Οκτώβρη μήνα για τη μεταφορά των μαθητών. Αυτά έπρεπε να είναι λυμένα τον Ιούλιο, ανεξάρτητα το τι θέλει κάθε φορά πολιτική της κυβέρνησης, αλλά το ποιες είναι οι ανάγκες των κατοίκων, των γονέων, των παιδιών. Εδώ πέρα γίνεται ένα λυσιβερίσι. Το λυσιβερίσι αυτό πρέπει να πούμε ότι είναι μεγάλο το κεφάλαιο το οποίο θα πανάται υπέρ της μεταφοράς των μαετών. Δεν μπορεί λοιπόν να είμαστε ελαστικοί, δεν μπορούμε να κάνουμε εκπτώσεις. Πρέπει να απαιτήσουμε τρία βασικά πράγματα που θα έχουν στο επίκεντρο το παιδί, την ασφάλεια του παιδιού και βέβαια την ασφάλεια των εκπαιδευτικών με την έννοια της επαγγελματικής και εργασιακής τους ζωής. Δεν μπορεί να μην τηρούνται οι νόμοι και οι διατάξεις που λένε ζώνη, να έχει περάσει από χταίο, να υπάρχει μέσα στο αυτοκίνητο συνοδός και βέβαια να μην είναι παιδάκια όρθια ή να κάθονται δύο και τρία μαζί σε ένα κάθισμα που δημιουργεί επιπλέον κινδύνους κατά τη μετακίνησή τους σε περιοχές που είναι στενά, είναι οι δρόμοι ακατάλληλοι και υπάρχουν μύρια τόσα προβλήματα. Η δικιά μας συγγνώμη είναι καθαρή και ξάστερη. Την έχουμε πει, την έχουμε μεταφέρει στους διευθυντές, την έχουμε μεταφέρει στους συλλόγους γονέων. Είναι μία. Δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτός ο τραγέλαφος, να δαπανούνται τόσα εκατομμύρια και η περιφέρεια να μην μπορεί να λύσει το πρόβλημα. Θα έπρεπε λοιπόν στη θέση αυτών όλων όλα αυτά τα εκατομμύρια να δοθούν για την αγορά μικρών ευέλικτων αυτοκινήτων, τα οποία θα μπορούν να κάνουν τις μεταφορές συγκεκριμένου αριθμού ανθρώπων στα σχολεία των περιοχών τους. Αυτό δεν το κάνει η Περιφερειακή Αρχή, δεν προχωρεί σε μια τέτοια λύση, διότι καταλαβαίνετε ότι είναι ένα δούνε και λαβή με όλη αυτή τη διαδικασία η οποία έχει να κάνει με πολιτικές που δεν μας βρίσκει σύμφωνος.